Μεγαλώνει η λίστα αναμονής για το εμβόλιο της γρίπης εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης υπό το φόβο του κορονοϊού. Οι ελλείψεις που καταγράφονται στα φαρμακεία είναι τεράστιες, παρότι φέτος η χώρα προμηθεύτηκε 1 εκατομμύριο επιπλέον δόσεις. Ναι, σαφώς υπήρξε μεγάλη ανησυχία φέτος λόγω της πανδημίας. Υπήρξε βέβαια και η οδηγία από τους αρμοδίους να εμβολιαστούν όλοι, τουλάχιστον οι ευπαθείς ομάδες και ένα μεγάλο ποσοστό του υπόλοιπου πληθυσμού με το αντιγρυπικό εμβόλιο, ακριβώς για να μην υπάρξει. Συνυπάρξει μάλλον η επιδημία της γρίπης με την επιδημία του κορονοϊού, κάτι που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος άλλα χρόνια δεν είχε εμβολιαστεί, φέτος θέλει να εμβολιαστεί. Και καλά κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε όλοι τους Έλληνες. Υπάρχει δυνατότητα να εμβολιαστούν γύρω στα 4.200.000-300.000 Έλληνες πολίτες. Για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει πρόβλεψη να θα έχουμε τόσα εμβόλια. Αυτά τα οποία σίγουρα έχουν εξασφαλιστεί είναι γύρω στα 3.200. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε φτάσει στα 3.600. 3.600.000. Δηλαδή, ουσιαστικά μας λείπουν από αυτά που ζητιώνται γύρω στις 700.000. Πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα έρθουν. Οι φαρμακοποιοί συνιστούν στους πολίτες να μην δεσμεύουν εμβόλια στα φαρμακεία αν δεν έχουν σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν. Οι οδηγίες που έχουμε δώσει γενικά στα φαρμακεία είναι να προχωρούν σε εμβολιασμό αυτών που φέρνουν τουλάχιστον τη συνταγή στο φαρμακείο και να μην κρατούν εμβόλια για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα, σε αναμονή, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτούς οι οποίοι τα έχουν κρατήσει τελικά και να μην τα κάνουν. Οπότε θα πάνε χαμένα. Αν πρέπει να το κάνουν, να πάνε στο φαρμακείο που το έχουν παραγγείλει, να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Γιατί διαφορετικά να το αποδεσμεύσουν, να το κάνει κάποιος άλλος συμπολίτης που το έχει ανάγκη. Η επόμενη, ίσως και τελευταία παρτίδα αναμένεται να παραλυφθεί στις 15 Δεκεμβρίου με στόχο την εμβολιαστική κάλυψη των ευπαθών ομάδων. Αυτή τη στιγμή και με την τελευταία παραγγελία που παραλάβαμε τέλος του Νοέμβρη, νομίζω έχουμε καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των ανεκτέλεστων συνταγών οι οποίες εκκρεμούσαν στα φαρμακεία. Δεν έχουν σαφώς μηδενιστεί αυτές οι συνταγές, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες και πιστεύω ότι μέχρι και την τελευταία παραλαβή που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκέμβρη να ολοκληρωθεί εν πάση περιπτώσει η εκτέλεση τουλάχιστον του μεγάλου ποσοστού των συνταγών που εκκρεμούν. Γνωρίζω ότι δεν έχουν εμβολιαστεί αρκετοί άνθρωποι που πρέπει να το κάνουν. Χθες διάβαζα ότι δεν έχει εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΕΚΑΒ, το οποίο πραγματικά είναι ασυγχώρητο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να είχαν εμβολιαστεί. Πιστεύω ότι από του χρόνου, στο μέλλον, θα αποκτήσουμε μια κουλτούρα η οποία θα μας κάνει να αποδεχτούμε ότι τα εμβόλια είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστούμε κάποιες ασθένειες.